Το Σάββατο η Κίνα χτύπησε καμπανάκι για χαμηλές θερμοκρασίες, σημειώνοντας ότι ο υδράργυρος μπορεί να πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα σε ορισμένες περιοχές. Ο πρόεδρος Xi Jinping απίφθηνε έκκληση να καταβληθούν ολομέτωπες προσπάθειες για να ανταποκριθούν σε έκτακτες ανάγκες. Το ψύχο ήρθε μετά τι πρώτες χιονοπτώσει του χειμώνα στο Πεκίνο, όπου το σύστημα δημόσιων μεταφορών αντιμετώπισε καθυστερήσεις, πτήσει ματαιώθηκαν και η ολιστηρότητα των σιδηροδρομικών γραμμών προκαλέσε την Πέμπτη το βράδυ σύγκρουση βαγονιών σε υπέργειο τμήμα του μετρό, από την οποία τραυματίστηκαν πάνω από 100 άνθρωποι. Οι μετεωρολογικές αρχές τη χώρας εξέδωσαν το Σάββατο το πρωί προειδοποίηση για χαμηλέ θερμοκρασίες, προβλέποντα σχήμα ψύχου στο μεγαλύτερο μέρο της Κίνας, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει έω την Τρίτη. Αψηφώντα το ψύχος που ήδη επικρατούσε, τουρίστες στο Πεκίνο την Παρασκευή βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον παγωμένο αέρα στο Σινικό Τείχο, στην ορεινή περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα που ήταν καλυμμένο με ένα λεπτό στρώμα χιονιού.